Καλημερούδια! Και όπως βλέπετε εδώ, υπερπαραγωγή με στην καραντίνα, μόνο για σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου. Έχω βαφτεί, έχω φτιάξει μαλλί, γιατί σήμερα κλείνω τα 31. Είπα να τα τραβήξω vlog αυτά τα γενέθλια, να έχω να τα θυμάμαι και στα επόμενα χρόνια που πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε εδώ με όλη την οικογένεια, με φίλους, θα σβήσουμε όλοι μαζί τα κεράκια και όχι εδώ πέρα μεταξύ μας, μόνο εγώ με τους γονείς μου που μένουν έτσι κι αλλιώς από κάτω και τον κανάκι τον μικρό εννοείται. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Φέτος πρέπει να προσέχουμε και για μας αλλά και για αυτούς που αγαπάμε και μπορεί να κινδυνεύουν. Εμείς έχουμε άτομα με ευπαθή ομάδα, οπότε πρέπει να προσέχουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν θα κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Περιμένω την τούρτα μου να μου έρθει. Έχω παραγγείλει την τούρτα μου από ένα πάρα πολύ ωραίο ζαχαροπλαστή στο Περιστέρι. Θα σας τη δείξω μετά. Και επειδή την είχα παραγγείλει πριν την καραντίνα και δεν μπορώ να πάω τώρα να την πάρω λόγω της κατάστασης, γιατί από ό,τι ξέρω δεν μπορείς να βγεις από την περιοχή σου να πας να ψωνίσεις είτε σε σούπερ μάρκετ είτε κάτι τέτοιο. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει σωστά. Τέλος πάντων, έχω συνεννοηθεί να περάσει ταξί, να πάρω την τούρτα και να μου τη φέρουν εδώ. Ήταν η καλύτερη λύση, έτσι ώστε και να μην φάω κανένα πρόστιμο και για να μην, εντάξει, και να μην φάω κάποιο πρόστιμο, να μην βγω με το άγχος έξω να πάω να πάρω την τούρτα μου. Είναι τα γενέθλιά μου σήμερα, μην έχω άγχος, ας είμαι πιο χαλαρή. Οπότε έτσι είναι η καλύτερη λύση, τα ταξί μπορούν να πάνε όπου θέλουν, οπότε έτσι θα γίνει δουλειά. Να σας πω, οι μέρες της καραντίνας εξελίσσονται πολύ ήρεμα. Σπίτι, περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό το οφείλω στον Αλέξανδρο, που πραγματικά εκεί οι δύο καραντίνες μέχρι στιγμής μας έχουν περάσει τόσο γρήγορα που δεν τις έχουμε καταλάβει. Και απλά σηκωνόμαστε, τρώμε το πρωινό μας. Σήμερα, ενώ είχε φάει το πρωινό του εδώ στο κρεβάτι, μετά σηκώθηκε νωρίτερα, τον πήρε ο καράκης μέσα και εγώ κοιμήθηκα άλλη μια ωρίτσα, να σας πω την αλήθεια. Το είχα ανάγκη, ένιωθα ότι ήθελα άλλη μια ώρα ύπνο σίγουρα. Και βγαίνουμε και λίγο εδώ στη γειτονιά, απλά για να χαζεύει λίγο ο μικρός, γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που βγαίνουμε έξω, το κεφάλι του συνέχεια έτσι. Θέλει να δει τα πάντα, θέλει να κοιτάει και από τις δύο πλευρές για να μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Είναι λογικό, είναι πολύ περίεργο η αλήθεια αυτό που ζούμε. Τώρα φαίνεται και στο πλάνο η ανοιχτή ντουλάπα και με έχει τρελάνει. Με έχει τρελάνει. Τουλάχιστον σε αυτή την καραντίνα το έχω πάρει λίγο πιο ζεστά το θέμα και προσπαθώ να τρώω υγιεινά, να ακολουθώ και τη διατροφή μου, να κάνω και τα δικά μου πράγματα που ξέρω καλύτερα τον οργανισμό μου. Για να μην βγω πάλι συν 3-4 κιλά όπως είχα πάρει στην προηγούμενη καραντίνα. Έχω κόψει εντελώς τη σοκολάτα, τρώω πάρα πολύ σπάνια σοκολάτα. Στην προηγούμενη καραντίνα τρώω κάθε μέρα κρέπες. Κάθε μέρα, τι να σου κάνει. Οπότε τώρα έχει, για κάποιον περίεργο λόγο, έχω λατώσει και το πρωινό μου αρκετά. Όχι λόγω αυτού, δεν έχω πολύ κέφι να φάω. Οπότε τρώω μόνο δύο βραστά αυγά αυτές τις μέρες, πάντα τοστάκια και τα πολύ σπάνια μπορεί να έχω λίγο πείνα. Γενικότερα δεν πεινάω, τώρα ας πούμε η ώρα είναι 10:30, δεν έχω φάει ακόμα. Γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχω κάνα μήνα τώρα έτσι να σας πω την αλήθεια. Έλα κούκλα μου, μου σπάσες τα νεύρα στο πλάνο. Κρύβεται! Λοιπόν, εγώ έχω ντυθεί εδώ πέρα υπερπαραγωγή χωρίς λόγο για να πάω βόλτα στη γειτονιά γύρω-γύρω. Αλλά είπαμε, είναι τα γενέθλιά μου σήμερα και πρέπει να είμαστε λίγο πιο ντυμένοι καλά. Δεν πειράζει να μας ανέβει λίγο η διάθεση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε μέσα στο σπίτι δεν θα κάνουμε, δεν θα περιποιηθούμε και τον εαυτό μας. Τον είδατε, έτσι. Έλα να πεις γεια στα κορίτσια. Τα παιδιά. Γιατί αγόρια δεν υπάρχουν. Στα αγόρια και στα κορίτσια. Έλα. Ήθελα και κραγιόν. Την ξέχασα τη μάσκα πάλι. Μπορεί να ντύθηκα καλά, αλλά το αθλητικούλι, αθλητικούλι. Μια παντεσία είμαι.
Μόλις βγήκαμε από το σπίτι, ήρθε το ταξί με την τούρτα μου. Παιδιά, η τούρτα είναι όνειρο. Ακριβώς αυτήν που είδα στο Pinterest και τους την έδειξα, ακριβώς αυτή μου έφτιαξαν. Είναι πάρα πολύ ωραία και βλέπετε και τα πουλάκια που έχει πάνω. Και τα λουλουδάκια. Εδώ θα σας βάλω και το link για να πάτε να βρείτε το ζωχαροπλαστείο. Αυτό είναι στο Περιστέρι. Εντάξει. Ό,τι τους δείξετε, ό,τι και να τους δείξετε, όποιο σχέδιο και να δείξετε, σας την κάνω. Και για να μην ξεχάσω, να ξέρετε ότι σε αυτό είναι και φούρνος, είναι και ζαχαροπλαστείο. Κάνουν τα πιο ωραία τσουρέκια που μπορεί να έχετε φάει στη ζωή σας. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο τσουρέκι από αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και τούρτα μου είναι κούκλα. Είναι κουκλή. Έχει γίνει χαμός, το κινητό μου χτυπάει συνέχεια με βιντεοκλήσεις. Με παίρνουν οι φίλοι μου και η οικογένειά μου να μου ευχηθεί να βλεπόμαστε κιόλας, έστω και με βιντεοκλήση. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Και τώρα θέλω να καθίσω να φτιάξω το βίντεο που θα ανέβει σήμερα, 17 Νοέμβρη. Γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε πέρα από τα γενέθλιά μου. Είναι σήμερα και η Παγκόσμια ημέρα για τα πρόωρα μωράκια, για αυτούς τους μικρούς τους μαχητές. Και επειδή και εμένα ο μικρός μου είναι ένας μικρός μαχητής, σας έχω φτιάξει ένα βίντεο το οποίο γίνεται μόνο για να μπορέσω έστω και λίγο να βοηθήσω στις μανουλές για να είναι πρόωρα και μπαίνουν τα μωράκια τους στην εντατική, να δώσω κάποιες συμβουλές στην ουσία και να μας δώσετε κι εσείς, εννοείται, συμβουλές. Οπότε τώρα έχουν πάει πάνω ο Κανάκης με τον μικρό, γιατί λέμε να ψήσουμε τώρα μεσημέρι και το βράδυ να παραγγείλουμε σούσι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να παραγγέλνουμε από τα μαγαζιά που είναι εδώ κοντά στη γειτονιά μας, από μαγαζιά που εμπιστευόμαστε και μαγαζιά που είναι της τοπικής αγοράς, ας το πούμε έτσι, γιατί πρέπει αυτές τις δύσκολες εποχές τώρα αφού είναι ανοιχτά να τους στηρίζουμε και τους μαγαζάτορες και τους υπαλλήλους που δουλεύουν μέσα. Οπότε όσο μπορούμε, εντάξει, εμείς ποτέ δεν, οριστεί βιντεοκλήση, ποτέ δεν παραγγέλναμε κάθε μέρα, παραγγέλνουμε πολύ σπάνια, αλλά είπαμε να μην το κόψουμε τέλος, να συνεχίσουμε να κάνουμε όπως κάνουμε. Όπα, εγώ τη Χριστίνα περίμενα. Όχι, όχι, αλλά μου έκανε εντύπωση. Κατέβηκα να φτιάξω του μικρού το φαγητό του, γιατί έχει έρθει η ώρα του να φάει. Σήμερα έχει το μενού μοσχαράκι, μπροκολάκι, κολοκυθάκι και τι άλλο, δεν θυμάμαι. Και συνειδητοποίησα, ρε παιδιά, ότι δεν πήρα ποτέ κεράκι για την τούρτα μου και ούτε ζήτησα από το ζαχαροπλαστείο. Ξέχασα να τους πω να μου βάλουν ένα κεράκι, γιατί σίγουρα θα είχαν, και είχα κρατήσει ένα κεράκι το οποίο είχα βρει για τα πρώτα γενέθλια του Αλέξανδρου, αλλά θα τα σβήσει η μαμά και θα βρούμε στον Αλέξανδρο άλλο όταν με το καλό ελπίζω να ανοίξουν τα μαγαζιά, διαφορετικά θα παραγγείλουμε, γιατί ξεχάστηκα εντελώς. Αλλιώς μετά μπορώ να σβήσω και ρεσό. Γίνεται και αυτό. Σαν το ρουβά μου είσαι εδώ πέρα, λες και θα βγει ο ρουβάς είναι. Εγώ. Ναι. Εγώ μισό το έτσι κάνει ο ρουβάς. Έτσι, με σκόνη και ομίχλη δεν βγαίνει κι εγώ. Σκόνη και θρύψα να λέει. Αυτό το λέει ο άλλος. Α, ναι, ο άλλος λένε. Ο Στέφανος, Κουρκουλής. Ο Κουρκουλής, αγιά. Πατατούλες, μαρουλάκι, φετούλα. Τέλεια. Παχυντικά γενέθλια. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε αυτό, δεν ξέρω αν παίρνετε στον εαυτό σας δώρο για τα γενέθλιά σας. Μου πήρα πριν λίγες μέρες, μου ήρθε μια τσάντα που είχα παραγγείλει. Τι άλλο θα έπαιρνες, πες Μαρινέλη. Και μου ήρθε και η οδοντόβουρτσα από Φορέο. Παιδιά, Φορέο στην αρχή εγώ έλεγα ότι εντάξει μωρέ, σιγά, δεν νομίζω πόσο ωραία μπορεί να είναι. Και όταν δοκίμασα το προϊόν καθαρισμού, τη Λούνα, έχω πάθει έρωτα. Μετά το UFO έχω πάθει έρωτα. Και τώρα ήρθε σήμερα, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων μου, και η οδοντόβουρτσα, όπου θα τη δοκιμάσω τις επόμενες ημέρες. Και στο vlog μας, πρώτο Θεός, θα σας πω περισσότερα για αυτή εδώ πέρα την οδοντόβουρτσα. Και επίσης η Κονταλή, που πόσο πολύ την αγαπώ, είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες στην περιποίηση προσώπου και όχι μόνο. Μου έστειλαν δώρο για τη γενέθλιά μου. Ήρθαμε μια πάρα πολύ ωραία καρτούλα που γράφει πολλές ευχές και τους ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Και ήρθε και η φίλη μου η Ανθή και μου έφερε εδώ πέρα αυτό εδώ το υπέροχο το τριαντάφυλλο. Είναι αυτό που μένει για πολλά χρόνια έτσι. Είναι δώρο από τη φίλη μου την Ανθή, τη φίλη μου την Άντα και τη φίλη μου τη Μαρία και τις ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Είναι υπέροχο. Σήμερα ο Αλεξανδρούλης για κάποιον περίεργο λόγο δεν μου τρώει καλά, δεν κοιμάται καλά. Κάτι τον βασανίζει. Έχει βγάλει άλλα δύο δόντια πάνω εδώ. Και ίσως
αυτό τον προβληματίζει, τα δοντάκια που βγάζει. Να δούμε πώς είναι και το βράδυ μας. Του έδωσε και λίγο ντεπονάκι, λίγο για να τον χαλαρώσει, ό,τι και αν είναι αυτό που τον ενοχλεί, γιατί σίγουρα κάπου πονάει τώρα που μακάρι και να ξέρα. Ή εκτός και θέλει να μείνει ξύπνιο το παιδί, επειδή είναι τα γενέθλια της μαμάς του και σου λέει να της κάνω περισσότερη ώρα παρέα σήμερα. Και τώρα θα φάει και θα πάμε πάνω, με νομίζετε. 5.30 είναι η ώρα. Μπορεί να φαίνεται έξω πίσω, σκοτάδι. Πρέπει κάτι να κάνω και με το κουρτινόξυλο. Το έχω αφήσει πολύ πίσω, τέλος πάντων. Τι σας έλεγα. Πάμε τώρα πάνω για να σβήσουμε. Κατέβηκα κάτω, έκανα ένα μπανάκι, το είχα ανάγκη, πάρα πολύ ανάγκη, γιατί σήμερα ενώ είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα, έχω κάνει αρκετά πράγματα, έχει κάνει και μικρούλης ένα μπανάκι και τώρα σε λίγο, έχουμε ακόμα ώρα, θα τον ταΐσουμε για να πέσει για το βραδινό του ύπνο και εμείς θα καθίσουμε στον καναπέ να δούμε Netflix και να παραγγείλουμε, όπως σας είπα το πρωί, σούσι. Είπα σήμερα δεν μαγειρεύω και επειδή θέλω, όπως σας έχω πει, να στηρίζω λίγο και τα εστιατόρια, τα οποία περνάνε πάρα πολύ δύσκολες μέρες αυτές τώρα με τον κορονοϊό, έχουν δύσκολες καταστάσεις περνάνε λόγω αυτής της κατάστασης, όχι μόνο τα εστιατόρια, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να βοηθήσουμε. Και επειδή, εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος που συνέχεια παραγγέλνω απ' έξω, αλλά επειδή τώρα είναι έτσι μια ιδιαίτερη μέρα, το πρωί ψήσαμε, πήραμε κρέατα και ψήσαμε, και τώρα θα φάμε σούσι που τρελαίνομαι. Είναι τα δύο αγαπημένα μου φαγητά. Ήθελα στα γενέθλια μου να φάω τα δύο αγαπημένα μου φαγητά και είπα σήμερα δεν μαγειρεύω και δεν θα κάνω φασίνα. Οπότε θα παραγγείλουμε κάτι, να στηρίξουμε και τα εστιατόρια και να καθίσουμε ωραία και χαλαρά στον καναπέ μας και να φάμε. Και θέλω τώρα να σας δείξω κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα. Βασικά ήξερα ότι υπάρχει, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου, μέχρι που μου έστειλαν οι άνθρωποι ένα email και μου είπαν ότι δεν ξέρω αν μας γνωρίζεις, αν γνωρίζεις την εφαρμογή μας και αυτά. Και δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με τόσο ωραία εφαρμογή. Γιατί τόσο καιρό να μην ξέρω εγώ τη Wolt? Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η εφαρμογή. Ορίστε, Wolt λέγεται, για όσους δεν τη γνωρίζουν. Εγώ την ήξερα, απλά δεν είχα ασχοληθεί, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα, μπέργκερ, πίτσα, σούσι, γλυκό, κρέπα, μαγειρευτά, παγωτά, ό,τι θέλετε. Εγώ τώρα θα μπω στο σούσι. Σου είχε εδώ πέρα όλα τα καταστήματα που μπορούν να σε εξυπηρετήσουν στο σημείο που βρίσκεσαι. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή εδώ την εφαρμογή είναι ότι στο μενού σου έχει ακριβώς δίπλα τα πιάτα πώς είναι, γιατί εγώ είμαι οπτικός τύπος και μου αρέσει όταν τρώω κάτι να το βλέπω πριν το φάω. Οπότε ορίστε, όλα τα έχει εδώ πέρα στη σειρά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχει live tracking, δηλαδή βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται η παραγγελία σου. Μέχρι και το μηχανάκι που κινείται από το εστιατόριο μέχρι να έρθει στην πόρτα σου, το βλέπεις. Πού είναι, σε ποιο στεινό, σε πού κατευθύνεται, όλα. Και αυτό για μένα που έχω παιδάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν παραγγέλνουμε βράδυ και ο Αλέξανδρος κοιμάται, θέλω να πετυχαίνω το παιδί που θα μου φέρει την παραγγελία από το εστιατόριο πριν μου χτυπήσει το κουδούνι. Γιατί άμα κοιμάται το μικρό και χτυπήσει το κουδούνι, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Οπότε έχω το νου μου και προλαβαίνω να κατέβω πριν. Και επίσης κάτι πάρα πολύ ωραίο που δεν πρέπει να ξεχάσω, θα σας έχω κάτω στο κουτί πληροφοριών έναν κωδικό που είναι από Wolt και μπορείτε να μπείτε, να κάνετε την πρώτη σας παραγγελία από εκεί και να έχετε 5 ευρώ έκπτωση. Αυτά για την ώρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το τριαντάφυλλο που σας έδειξα, που μου έφεραν οι φιλανάδες μου εδώ πέρα. Κάθομαι και το χαζεύω με τις ώρες. Τώρα θα φέρω εδώ πέρα πιστολάκι και μπούτσα να χτενίσω και να ισιώσω μαλλιά, να στεγνώσω μάλλον, για να κάθομαι να χαζεύω το λουλούδι μου. Επίσης θέλω να σας πω πως αν σας αρέσει το πιστολάκι μου, αυτό εδώ το πιστολάκι από GHD, μπείτε στη σελίδα μου στο Instagram και ακολουθήστε με, γιατί ή ήδη έχει ανέβει διαγωνισμός ή θα ανέβει αύριο. Και πέρα από το Instagram, σας έχω και εδώ μια έκπληξη στο vlog μας μέσα. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά αν θέλετε περισσότερες πιθανότητες και έχετε Instagram και δεν με ακολουθείτε, μπείτε να με ακολουθήσετε. Έλα εδώ! Έλα κύριε πόνι μου, μικρό μου πόνι, κύριε Τσακπίνη,
είπανε γεια σας κορίτσια, γεια σας κορίτσια και αγόρια, γεια σας. Θέλω ρε μανούλες να μου πείτε, έχετε στρωμένο όλο το σπίτι έτσι, κάθετε και το δικό σας το παιδί μόνο εκεί πέρα που δεν έχει χαλιά ή μόνο το δικό μου παιδί το κάνει αυτό? Θα κάτσει εκεί πέρα που έχει πλακάκι. Ναι, ναι, για μίλα στα κορίτσια. Γεια σας. Αυτά από εμένα, παιδιά, τι να πω. Μου έχετε στείλει τόσες πολλές ευχές. Θέλω να σας πω τόσο πολλά ευχαριστώ που δεν έχω λόγια. Το inbox, το Instagram και στο βίντεο μου που ανέβασα. Βέβαια, μου έχετε στείλει και για τα μωράκια σας και να μου δώσετε και... να μου πείτε τέλος πάντων τα καλά σας τα λόγια για το βίντεο που ανέβασα σήμερα στο... Όχι αυτό, ξέρετε, με την προρότητα που σας είπα πριν. Έχω λάβει τόσο αγάπη, έχει ξεχυλήσει από τόση αγάπη το Instagram μου και το YouTube που πραγματικά δεν μπορώ να πω ευχαριστώ με λόγια, δεν μπορώ. Επειδή νιώθω ότι έχει βγει μεγάλο αυτό το βίντεο σχετικά, θα σας αφήσω εδώ και τώρα θα τα πούμε λογικά στο πρώτο vlog μας που θα είναι ο στολισμός του σπιτιού που έτσι κάνω σχεδόν κάθε χρόνο με το στολισμό του σπιτιού για να πάει και καλά το vlog μας. Οπότε αυτά, σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, θα τα πούμε πάλι σύντομα στο vlog μας δηλαδή, που έχω ετοιμάσει ήδη banner, φωτογραφίες εξωφύλου, τον βίντεο που γίνεται χαμός, νομίζω πως θα σας αρέσουν και πάρα πολύ, γιατί είναι έτσι παιχνιδιάρικες και ας το πούμε είμαστε και τρεις, θα δείτε, σε λίγες ημέρες. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, να προσέχετε την υγεία σας και να μην ξεχάσετε, όπως είπαμε, να με ακολουθήσετε στο Instagram γιατί έχουμε τέλειους διαγωνισμούς και θα έχω και το πιστολάκι. Αν δεν έχει ανέβει ήδη, θα ανέβει ή την επόμενη μέρα από αυτό το βίντεο ή τη μεθεπόμενη. Φιλάκια πάρα πολλά, γεια σας!